με τη Σοφία Χατζή. Πήρα και η εκκλησία στους 91,2. Καλώς ήρθατε. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά από όπου και αν μας ακούτε, από την Ελλάδα μας, από την Κύπρο, από το εξωτερικό. Προσπαθούμε να είμαστε κοντά σας με όσο το δυνατόν πνευματικά θέματα, έτσι ώστε να αναπαυθούμε εμείς, να σας αναπαύσουμε και εσάς, γιατί ο ένας με τον άλλον πρέπει να βοηθιόμαστε. Και όπως είπαμε, όταν ο θησαυρός μοιράζεται, τότε αυγαταίνει, γίνεται μεγάλος. Βαγγέλης Φακιανάκης στην επιλογή της όμορφης μουσικής που θα ακούσετε στην εκπομπή μας και σήμερα. Η Δέσποινα Ευρωχίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο, την ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τον κόπο και την έγνοια της. 210-4118-602 και 4118-640 τα τηλέφωνα του σταθμού μας. Περιμένουμε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας στείλετε τις ευχές σας, να μας πείτε τα αιτήματά σας αλλά και τις απορίες για όσα θα συζητήσουμε σήμερα. Έχουμε τη χαρά σήμερα να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο της Πυριακής Εκκλησίας, κατόπιν πρόσκλησής μας, τον Γέροντα Σιλουανό. Είναι ηγούμενος στο μοναστήρι του Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή της Θήβας, στην Βιωτία, Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου. Τον παρακαλέσαμε και μας ήρθε. Γέροντα, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Ζητάμε την ευχή σας για εμάς και για όλους τους ακροατές μας. Καλώς σας βρήκαμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Η Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυροματίου δεν μας είναι και πολύ γνωστή. Ίσως ιστορικά έρχεται από πολύ παλιά, αλλά πρόσφατα εσείς κατοικείτε εκεί και θα θέλαμε να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία της. Καταρχάς, και στη συνέχεια θα σας ρωτήσουμε πολλά και δύσκολα θέματα. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι φροντίζουν, γιατί οφείλω να ομολογήσω ότι ο σταθμός σας είναι σταθμός όντως στη ζωή πολλών ανθρώπων, οι οποίοι τους κρατάει συντροφιά, τους βοηθάει πάρα πολύ στα πνευματικά ζητήματα, και έτσι είναι ευκαιρία και για εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλους αυτούς τους ανθρώπους, για όλους εμάς, οι οποίοι αν και δεν είμαστε εδώ κοντά σας, ταυτόχρονα είμαστε κοντά σας με αυτό το δικό σας τρόπο, που της επικοινωνίας δηλαδή. Όσο αφορά στο μοναστήρι μας, το μοναστήρι πράγματι δεν είναι παλαιό με την έννοια που συνηθίζουμε να λέμε για τα μοναστήρια. Η εκκλησία του Αγίου Γεωργίου, το σημερινό καθολικό της Μονής, είναι στην ίδια θέση που βρισκόταν κάποτε μια αρχαία εκκλησία και πολλές ίσως ανακαινήσεις του ναού αυτού. Βεβαίως από την παλαιά κατάσταση δεν σώζεται κάτι, δεν υπάρχει κάτι από το παλαιό καθολικό, από το παλαιό μοναστήρι θα μπορούσε να πει κανείς, αλλά υπάρχει πολύ μεγάλη και έντονη η ευλογία και η παρουσία του Αγίου Γεωργίου. Είναι πολύ σημαντικό και έτσι να το αναφέρουμε, εμείς κατοικούμε εκεί, βρισκόμαστε εκεί με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας, κυρίου Γεωργίου, από το Δεκέμβριο του 2009, και
Εμείς έχουμε να ομολογήσουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι ο Άγιος είναι όντως ζωντανός, είναι εκεί για να ακούει τον πόνο των ανθρώπων, τη χαρά των ανθρώπων, τις καρδιές των ανθρώπων, που αιώνες τώρα έρχονται να του πούν και να μαρτυρήσουν ότι έχει δική τους καρδιά. Το μοναστήρι ως μοναστήρι συστάθηκε τα τελευταία χρόνια, το 1997. Η ιστορία του ως μονή είναι πολύ καινούρια, όμως λόγω αυτής της έντονης παρουσίας του Αγίου Γεωργίου, και μάλιστα η ιστορική έρευνα απέδειξε ότι στον τόπο αυτό λατρευόταν ο Θεός από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, από τότε που το μήνυμα του Ευαγγελίου ήρθε στη Βιωτία, έτσι ουσιαστικά δεν είναι τίποτα άλλο παρά η συνέχεια μιας ζωντανής ιστορίας, της ιστορίας του πόνου και της ζωής των ανθρώπων που καταγράφεται σε αυτόν τον τόπο. Και εμείς απλά προσπαθούμε εκεί να διακονήσουμε τον Άγιο και τους ανθρώπους οι οποίοι έρχονται να απαλύνουν την καρδιά τους, να καταλαγούν με το Θεό. Το μοναστήρι λοιπόν του Αγίου Γεωργίου. Εσείς αποφασίσατε να μείνετε εκεί, αυτός είναι ο τόπος της διακονίας σας. Θα λέγαμε ότι δεν είναι πολύ μακριά από το κέντρο, έτσι δεν είναι? Ναι, είναι πολύ κοντά. Είναι πολύ κοντά. Αν σκεφτεί κανείς ότι αν έρθει Θήβα, είναι σαν έχει ουσιαστικά φτάσει στο μοναστήρι, αφού η Θήβα από την Αλίαρτο, που είναι δίπλα το μοναστήρι, είναι πολύ λίγα χιλιόμετρα. Το ότι είναι κοντά σε μια πόλη, που μπορεί να έχει έτσι πρόσβαση ο καθένας σε εσάς, δεν σας στάθηκε σαν μια σκέψη, ίσως ένα εμπόδιο στην αρχή της μοναστικής σας, μοναχικής σας πορείας? Το σκεφτήκατε αυτό? Δεν σας κρύβω ότι δεν ήταν το μόνο εμπόδιο. Και πολλές αρνητικές σκέψεις γυρίζαν στο μυαλό μας, διότι υπήρχαν και άλλου είδους προβλήματα για τον τόπο αυτό, αλλά στην Εκκλησία μιλάμε για την υπακοή και οφείλουμε εμείς πρώτοι να την υποστηρίζουμε, να την υφιστάμεθα και να την επιζητούμε κιόλας, διότι μέσω της υπακοής έρχεται και η ευλογία. Έτσι λοιπόν, ενώ ήταν ένας τόπος με διάφορες δυσκολίες, όταν μας προτάθηκε από το Σεβασμιότητα Μητροπολίτη μας να αναλάβουν το μοναστήρι, το κάναμε. Δεν σας κρύβω ότι είχαμε εντελώς αντίθετες σκέψεις. Περάσαμε τη βάση των λογισμών για το τι προκοπή μπορούμε να κάνουμε εκεί και για άλλους λόγους πολύ σημαντικούς. Όμως δεν θα γινόταν πραγματικά κάτι αν ο Θεός και ο Άγιος Γεώργιος δεν έβαζαν τη σφραγίδα τους. Πώς θα το πω, εκεί έχουμε την ελπίδα μας και νομίζω δεν διαψευστήκαμε. Άλλωστε έχουμε παραδείγματα μοναχών μέσα στις πόλεις. Ο Άγιος Πορφύριος ο ίδιος δεν ήταν πιο μέσα στην πόλη, δεν γινόταν από εκεί που ήταν, έτσι, στο κέντρο. Οπότε υπάρχουν τέτοιες ιστορίες που έχουν οι άνθρωποι κάνει πολύ μεγάλη πνευματική προκοπή και έδωσαν και στους αδερφούς τους. Φαίνεται ότι ήταν για σας εκεί και για τον πατέρα Μωυσή που είναι κοντά σας. Εσείς οι δύο λοιπόν είστε τώρα η οικογένεια αυτή του μοναστηριού. Η κλειστή οικογένεια. Υπάρχει και μια μεγαλύτερη οικογένεια, που αυτό συμβαίνει σε κάθε μοναστήρι φαντάζομαι και σε κάθε πνευματικό χώρο, που οι άνθρωποι πλησιάζουν, άλλοτε μένουν κοντά μας, άλλοτε για λίγο διάστημα, άλλοτε περισσότερο. Σημασία έχει όλοι να βρούμε τον δρόμο μας. Στον Άγιο Γεώργιο λοιπόν, στο μοναστήρι, έρχονται άνθρωποι από τις πόλεις κυρίως, από την Αθήνα ίσως και από τη Θήβα. Και από τα χωριά. Γιατί υπάρχει αυτή η ανάγκη, λέτε, του ανθρώπου γενικότερα να φύγει από την ενορία του, ενώ έχουμε τις εκκλησίες μας, έχουμε τους ιερείς μας, γιατί υπάρχει αυτή η τάση να πηγαίνουμε στα μοναστήρια? Κοιτάξτε, είναι μεγάλο το ζήτημα που θέτεται, αλλά 2-3 σκέψεις μόνο να πω. Πρώτον, οι άνθρωποι έχουν κουραστεί από τον θόρυβο. Και όταν λέω θόρυβο, δεν εννοώ μόνο τον θόρυβο τον εξωτερικό. Ο μεγαλύτερος θόρυβος που ενοχλεί τον άνθρωπο είναι ο θόρυβος των λογισμών. Και στα μοναστήρια υπάρχουν περισσότερο οι προϋποθέσεις κανείς να βοηθηθεί σε αυτόν τον αγώνα να ησυχάσει τον εσωτερικό του θόρυβο. Με μία κουβέντα, με τις ακολουθίες, με όλα αυτά τα οποία ένα μοναστήρι μπορεί να δώσει. Βεβαίως δεν είναι απόλυτο αυτό, διότι έχουμε δει και τέτοιες περιπτώσεις σε μοναστήρια, δηλαδή αυτό να μην επαληθεύεται.
Αλλά αυτή είναι μία αλήθεια, ότι ο άνθρωπος αναζητά. Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι πολλές φορές στην ενορία, αν δεν προσέξει κανείς, χάνεται αυτό το κλίμα της οικογένειας. Είναι ένα μεγάλο ζήτημα, διότι οι άνθρωποι σήμερα, προσπαθώντας να κατακτήσουν πολλά επίπεδα στη ζωή τους, πολλούς στόχους, χάνουν τις βασικές τους θέσεις, τις βασικές τους προϋποθέσεις. Δηλαδή, έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να είμαστε σε μία οικογένεια. Και επειδή πολύ γρήγορα όλοι μας, αφού σπουδάζουμε, τέλος πάντων ασχολούμαστε με διάφορα στη ζωή μας, φεύγουμε από την κλειστή μας οικογένεια, αυτή που μας γέννησε δηλαδή, δυστυχώς δεν μπορούμε εύκολα να κρατήσουμε και οικογενειακούς δεσμούς με την ευρύτερη μας οικογένεια, τους αδελφούς μας δηλαδή. Στο μοναστήρι, στα μοναστήρια γενικότερα, συμβαίνει αυτό. Είναι περισσότερο αναπτυγμένος ο θεσμός της οικογένειας, που σημαίνει πιο αληθινές σχέσεις. Και επειδή οι άνθρωποι έτσι το αναζητούν αυτό, στις περισσότερες των περιπτώσεων, νομίζω γι' αυτό είναι ένας λόγος που αναπαύονται στα μοναστήρια περισσότερο. Και άλλοι λόγοι που ίσως δεν είναι της παρούσης, αλλά έτσι ένα-δύο λόγια μόνο. Πολλές φορές οι ενορίες έχουν πολύ κόσμο. Και όχι ότι συμβαίνει πάντοτε, αντιθέτως έχουμε δει ενορίες που λειτουργούν άψογα, πάρα πολύ καλά. Αλλά συμβαίνει πολλές φορές να παρασυρώμαστε από αυτό που λέμε κοσμικό φρόνημα. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος είναι αναζητητής και ψάχνει κάτι βαθύτερο, θα δυσκολευτεί να βρει αυτή την αναζήτησή του μέσα στην ενορία. Είναι ένας λόγος να πάει στο μοναστήρι. Και αν θέλετε κι άλλος ένας λόγος από τους πολλούς, είναι ότι τα μοναστήρια συνήθως βρίσκονται στη φύση. Έχουμε την ευλογία από το Θεό το μοναστήρι μας να είναι μέσα σε βλάστηση, να έχουμε αρχαία δέντρα, βελανιδιές, κυπαρίσια, πράσινο πολύ. Και έτσι καταλαβαίνει κανείς ότι είχε πολύ μεγάλη ανάγκη ο άνθρωπος να έρθει κοντά στην κτήση. Και όταν αυτό συμβαίνει, όταν εμείς το βλέπουμε δηλαδή στο μοναστήριο, ότι οι άνθρωποι ανοίγοντας την πόρτα του μοναστηριού, αρχίζει αυτό που λέμε το ξεκούρασμα, η ανακούφιση. Νομίζω είναι πολύ μεγάλο πράγμα αυτό για να πλησιάσει κανείς. Έτσι. Έχετε δίκιο σε αυτό. Η κτήση και τα κτίσματα του κτίστη που θέλουν να είναι κοντά στους αδερφούς. Πρέπει, νομίζω, να αλλάξει κάτι στις ενορίες μας, και αυτό ίσως να είναι σε θέση να το κάνουν, να το διδάξουν τα μοναστήρια. Γιατί είναι σε αυτή τη θέση που βρίσκονται και στη φύση, λοιπόν, με αυτή την αίσθηση της οικογένειας που προηγουμένως είπατε και για την οποία συμφωνούμε, πρέπει να τη διδάξουν στις ενορίες, δηλαδή να γίνεται αυτό που λένε η λειτουργία μετά τη λειτουργία. Να μπορούν να βρίσκονται οι αδερφοί όπως γίνονταν τα παλιά, πολύ παλιά χρόνια στην Ελλάδα, μετά την, με τις φουστανέλες. Έχουμε εικόνες, έχουμε, η έρευνα το έχει δείξει. Οι άνθρωποι μετά τη λειτουργία κάθονταν στις πεζούλες τις μεγάλες έξω από τις εκκλησίες και μιλούσαν μεταξύ τους. Θα έβγαινε και ο παπάς μετά την απόλυση και θα μίλαγε, θα λέγανε τα προβλήματά τους, θα λέγανε λίγα λόγια το Ευαγγέλιο. Δηλαδή θα ήταν αυτή η κοινωνία που τώρα τελειώνει στο δίευχον, παίρνουμε το αντίδωρο, φεύγουμε. Είναι όμως πολύ μεγάλη ανάγκη να διδαχτεί αυτό και να μην μείνει μόνο στα μοναστήρια. Αυτό έχει και ευθύνη των πιστών, των ανθρώπων. Εσείς είστε διδάσκαλοι, το θέμα είναι ποιοι θέλουν να μαθητεύσουν. Και οι ιερείς των ενοριών. Όλοι μας είμαστε διδάσκαλοι, δηλαδή είμαστε και επιμενόμενοι και επιμένες. Σκεφτείτε, οι γονείς μέσα σε ένα σπίτι, ενώ είναι επιμενόμενοι, είναι και επιμένες τα παιδιά τους. Εμείς οι ίδιοι στις παρέες μας, οι άνθρωποι που μας ακούν και δεν είναι κληρικοί. Και οι ίδιοι μπορούν να είναι επιμένες με τον τρόπο που ζουν, ο καθένας μας δηλαδή. Θέτεται μεγάλο ζήτημα για το θέμα αυτό που λέτε για τη λειτουργία, μετά τη λειτουργία. Και αν θέλετε και μου επιτρέπετε να το προεκτείνω λιγάκι. Υπάρχει και ένα ζήτημα για τη λειτουργία στη λειτουργία. Που σημαίνει ότι πολλές φορές οι άνθρωποι δεν είναι προετοιμασμένοι σωστά για να μετέχουν στη λατρεία. Στην πίστη μας, στην ορθόδοξη διδασκαλία, μιλάμε για μίμηση. Δυστυχώς πολλές φορές
Επειδή η ζωή μας λειτουργεί αυτοματοποιημένα, δεν έχουμε τη δυνατότητα αυτή να ασχοληθούμε με το μέσα μας. Και όταν θα πάμε στη Θεία Λειτουργία και εκεί περιμένουμε να έχουμε καρπούς, να έχουμε όλα εκείνα τα οποία διαβάζουμε ίσως ή ακούμε, δυστυχώς η ταραχή, αυτό που έλεγα και πριν, η εσωτερική ταραχή δεν μας αφήνει. Δεν έχουμε μοιηθεί δηλαδή στα πνευματικά πράγματα. Πολλές φορές οι άνθρωποι δεν καλλιεργούμε την προσευχή. Δεν ενεργοποιούμε την ωραία μας ενέργεια. Οπότε όλα αυτά τα πράγματα, πώς θα το πω, είναι σαν να είναι κολοβωμένα, να τα έχουμε κόψει ας πούμε, να τα έχουμε βουνχίσει και δεν λειτουργούν. Στα μοναστήρια, και το ξαναλέω για να μην παρεξηγηθώ, όχι πάντοτε. Έχει μεγάλη σημασία προς πώς έρχεται κανείς. Διότι μην ξεχνάτε, ακόμη και για τον Χριστό, θυμάστε τι έλεγε ο Άγιος Σιμεών ο Θεοδόχος, είναι σημείο αντιλεγόμενο. Για κάποιους θα είναι σωτηρία, για κάποιους θα είναι απώλεια. Το θέμα είναι πώς προσέρχεται κανείς. Έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και εμείς, τα μοναστήρια, οι ενορίες, γενικότερα είναι η Εκκλησία, θεματοφύλακας όλων αυτών των ιερών παραδόσεων, που δεν είναι ήθη και έθιμα μόνο, αλλά κυρίως είναι ένας τρόπος ζωής που πρέπει να παραδοθεί, και όπως πολύ σωστά επισημάνατε, πρέπει και εμείς να είμαστε στην προοπτική του να συλλάβουμε αυτή τη ζωή. Δεν μπορούμε να πάμε στο μοναστήρι για τουριστικό, για θρησκευτικό τουρισμό ας πούμε. Πρέπει κάτι άλλο να υπάρχει μέσα μας, κάτι άλλο να αναζητάμε. Ναι, είπατε προηγουμένως, το θέμα είναι πώς προσέρχονται. Εσείς από την εμπειρία σας, Γέροντα, τι έχετε δει? Έρχονται οι άνθρωποι κυρίως από περιέργεια, υπάρχει και αυτό? Υπάρχει και αυτό. Να σας πω την αλήθεια, πολλά πράγματα που και εγώ νόμιζα πριν την εγκατάστασή μας μόνιμα εκεί στο μοναστήρι, άλλαξα σκέψη, διότι είδα ότι πολλές φορές οι άνθρωποι μπορεί να έρχονται και για έναν δεύτερο λόγο, αλλά αν βρουν κάτι αληθινό να το κρατήσουν. Και παρατηρώ, επειδή στο μοναστήρι έρχονται πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι, έρχονται πάρα πολλοί νέοι οικογενειάρχες με μικρά παιδιά, νέα παιδιά. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τα τελευταία χρόνια το εξής. Μπορεί η αλήθεια για τη χριστιανική ζωή και πίστη να είναι δύσκολη, σκληρή ίσως πολλές φορές, στα μάτια και στα αυτιά των ανθρώπων που έχουν ζήσει έτσι με ευδαιμονία τη ζωή τους. Αλλά αν βρουν ή ακούσουν ή δουν κάτι αληθινό και γνήσιο, είναι διατεθειμένοι να αφήσουν το παλαιό ψεύδος της ζωής τους και να ακολουθήσουν το καινούργιο. Τι σημαίνει να δουν κάτι αληθινό και γνήσιο? Τι να δουν δηλαδή? Να πούμε 2-3 έτσι απλά και πρακτικά πράγματα. Πρώτον, μία ανεπιτίδευτη συμπεριφορά. Ένα άλλο πράγμα είναι οι ακολουθίες. Στο μοναστήρι για παράδειγμα, στα μοναστήρια γενικότερα, όχι μόνο στο δικό μας μοναστήρι, δεν κόβονται οι ακολουθίες. Και είναι πολύ σημαντικό πράγμα για τον εξής λόγο, μίλησα πριν για μοίηση. Βλέπετε, η Εκκλησία μας έχει, για παράδειγμα να αναφέρω, το μεσονυκτικό. Έχει τον όρθρο και εν τέλει τη Θεία Λειτουργία. Όταν λοιπόν ένας άνθρωπος μπει σε ένα καθολικό μιας μονής, που δεν υπάρχουν τα μικρόφωνα στην ένταση που υπάρχουν ενδεχομένως σε κάποια ενορία, όταν υπάρχει ο φωτισμός ο οποίος είναι μεν επαρκής για να βλέπει κανείς, αλλά δεν είναι αυτή η φωτοχυσία των ναών, και όταν δεν υπάρχει αυτός ο πλουραλισμός στο ντύσιμο, στο φέρσιμο, σε οτιδήποτε υπάρχει και μαρτυρεί το κοσμικό φρόνημα, αμέσως ήδη κάποιος που θα μπει αρχίσει να καταλαβαίνει ότι κάτι διαφορετικό γίνεται εδώ. Αυτό δεν είναι μικρό πράγμα. Και αν σε αυτό προσθεθεί η ακολουθία, ο κόπος από την ακολουθία, αν έρθει κάποιος πρωί ας πούμε σε ένα μοναστήρι, γενικότερα στη λειτουργία, τότε θα είναι περισσότερο προετοιμασμένος να ευχαριστηθεί, πνευματικά εννοώ, τη Θεία Λειτουργία. Αυτό είναι κάτι που γίνεται συνήθως στα μοναστήρια. Και αυτό είναι κάτι αληθινό. Δεν μπορεί κανείς να, αυτό το βλέπει κάποιος, το ακούει, δεν μπορεί να μην το αντιληφθεί. Έπειτα αυτό που σας έλεγα πριν, θα βγει στην αυλή του μοναστηριού, θα πει μια κουβέντα, θα δει δύο ανθρώπους. Αυτά είναι αλήθειες της ζωής που έχουν εκλείψει. Και πολύ συχνά στα μοναστήρια θα αναζητήσουν οι άνθρωποι να ακούσουν ένα λόγο, μια κουβέντα,
Θα πρέπει δηλαδή κάποιος να τους δώσει ένα χρόνο. Αυτός ο χρόνος είναι πολύτιμος. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο να καταλάβουμε και εμείς ως ποιμένες, αλλά και οι άνθρωποι, ότι και οι ίδιοι πρέπει να δώσουν χρόνο στη ζωή τους για τα πράγματα που έχουν αξία. Αυτά είναι μερικά μόνο πράγματα που μπορεί να πει κανείς, που είναι αληθινά, είναι πραγματικά και μπορεί να τα δει, να τα ψηλαφίσει ο άλλος και από εκεί να αλλάξει ή να πάρει τουλάχιστον απόφαση να μπει σε μια καινούργια προοπτική στη ζωή του. Ναι, σε αυτό το σημείο να σας ρωτήσουμε αν θεωρείτε πιο σημαντικό το να βλέπουν οι άνθρωποι ότι εσείς είστε διατεθειμένοι να διαθέσετε χρόνο για αυτούς. Αυτό ίσως πολλές φορές είναι πιο σημαντικό και από την πολύ ωραία ακολουθία για έναν λαϊκό, γιατί οι μοναχοί είστε φυλακόλουφοι. Ένας άνθρωπος όμως που είναι στην καθημερινότητα μια Κυριακή, θα του αρκούσε μια πλήθεια λειτουργία, έτσι κατανεκτική, αλλά πιο πολύ απ' όλα έχει ανάγκη από το ότι ο άλλος θυσιάζει, ο μοναχός, ο ιερέας, θυσιάζει χρόνο τη ζωή του για να το ακούσει το πρόβλημά του. Αυτό τον καίει. Ναι, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια που λέτε. Γι' αυτό και στο μοναστήρι καθιερώσαμε να κάνουμε κάποιες πνευματικές συνάξεις, ομιλίες δηλαδή, αλλά όχι υπό το χαρακτήρα του κηρύγματος του Κυριακάτικου, ας πούμε, αλλά με την έννοια της συζήτησης, του διαλόγου, όχι μόνο για τους ανθρώπους οι οποίοι είναι κοντά, αλλά και για τους ανθρώπους που είναι μακριά, ανακοινώνονται αυτές δηλαδή οι συνάξεις και βλέπουμε ότι αυτό ενδιαφέρει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Διότι είναι ένα περιβάλλον, ή τουλάχιστον δημιουργούνται αυτές οι συνθήκες, να μπορεί κανείς να ανοιχτεί. Και επειδή δυστυχώς για κανέναν μας ο χρόνος δεν είναι αρκετός, σε τέτοιου είδους συγκεντρώσεις είναι πολύ σημαντικό, διότι σημαντικές, διότι λύνονται ζητήματα που άλλος έχει μέσα του. Κάνει ένας μία ερώτηση και είναι ουσιαστικά απάντηση για άλλους 10 που έχουν αυτή την ερώτηση. Και ξέρετε, ρωτούν οι άνθρωποι. Ρωτούν πάρα πολύ. Ρωτούν, συμμετέχουν πάρα πολύ. Είναι χρόνια αυτή η προσπάθεια που κάνουμε εκεί και βλέπω ότι, επιτρέψτε μου, δεν θέλω κανένα να θίξω, αλλά θα ήθελα να το πω σαν μία μαρτυρία, γιατί πολλές φορές πολλά αρνητικά λέμε για τους ανθρώπους, κυρίως για τους νέους ανθρώπους. Είναι πιο εύκολο να ακούσει λόγο αληθείας και να τον υιοθετήσει ένας νέος άνθρωπος παρά κάποιος που έχει κάποια κατεστημένα μέσα του. Και έχουμε δει πάρα πολλές φορές σε κουβέντες και συζητήσεις τέτοιου είδους που κάνουμε να αλλάζουν ζωή νέοι άνθρωποι και να μην αλλάζουν συνήθειες και τρόπους μεγαλύτεροι άνθρωποι. Έχουμε λοιπόν πολύ μεγάλη ανάγκη όλοι μας, και εμείς ως ποιμένες και ως ποιμενόμενοι ταυτόχρονα, όλοι να αναβαπτιζόμαστε στα νάματα του Ευαγγελίου. Πολύ σημαντικό πράγμα να αφιερώνουμε όλοι χρόνο για τη σωτηρία μας, διότι είναι σημαντικό πράγμα, είναι κοινό πράγμα η σωτηρία μας και ταυτόχρονα πολύ προσωπικό, και έχουμε πολύ μεγάλη ανάγκη να δούμε λίγο διαφορετικά τα πράγματα στη ζωή μας. Να πούμε σε αυτό το σημείο, Σοκράτες, που τώρα άνοιξαν το ραδιοφωνό τους, ότι μιλάμε με τον Γέροντα Σιλουανό από την Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου, που βρίσκεται στην περιοχή της Βιωτίας. Έξω από την Αλίαρτο. Έξω από την Αλίαρτο. Και εσείς που θέλετε να βρεθείτε εκεί, πώς μπορούν οι ακροατές μας? Είναι μας πάρα πολύ εύκολο. Από την Εθνική Οδό Αθηνολαμίας θα βγουν στην έξοδο για Φίβα, τη δεύτερη έξοδο, και θα ακολουθήσουν την διαδρομή έως Αλίαρτο. Εκεί υπάρχει μια πινακίδα που από την Αλίαρτο είμαστε μόλις 3 χιλιόμετρα. Είναι πολύ κοντά δηλαδή. Πολύ κοντά.
Αγία Εκκλησία στους 91,2, 210-41-18-602 και 640. Τα τηλέφωνα του σταθμού μας για ερωτήματά σας. Λίγη υπομονή στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Δέσποινα Βροχίδου κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί με τις τηλεφωνικές γραμμές. Ρωτούν οι ακροατές μας για το μοναστήρι σας, πώς μπορούν να έχουν κάποια πληροφόρηση περισσότερη. Εμείς εδώ κρατούμε και ένα βιβλίο στα χέρια μας από τις εκδόσεις του μοναστηριού σας. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισθανόμαστε ιδιαίτερη την ευλογία του Αγίου Γεωργίου για αυτό το βιβλίο. Είναι από τις εκδόσεις Λιχνία. Το βιβλίο αυτό καταγράφει την ιστορία της Μονής και αν μας άκουγαν οι άνθρωποι πριν θα αναρωτιούνται πόσο μεγάλη ιστορία μπορεί να έχει αυτό το μοναστήρι, αφού ήταν ένα παρεκκλήσι. Δεν υπήρξε ποτέ παλαιότερα μονή. Αν και εμείς είχαμε αυτό το λογισμό, μπήκαμε στην διαδικασία της έρευνας και η ιστορική έρευνα έδειξε ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ιστορία. Η ιστορία αφορά τον τόπο ολόκληρο που είναι γύρω από το μοναστήρι και το κέντρο της, δηλαδή το ναό, το σημερινό καθολικό, και όλη αυτή η ιστορία καταγράφηκε σε αυτό το βιβλίο. Είμαστε χαρούμενοι και ευλογημένοι, θεωρούμε έτσι, τον εαυτό μας, διότι το βιβλίο αυτό έχει μέσα και τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Γεωργίου, που είναι ένα έτσι πολύ ωραίο ποίημα, καθώς και την ακολουθία της ανακομιδής του Αγίου Γεωργίου. Έχει ολόκληρο το ιστορικό από τα πρώτα χριστιανικά χρόνια, αυτό που και πριν έλεγα, από τότε που το μήνυμα του Ευαγγελίου έφτασε στη Βιωτία. Καταγράφει εκεί με πάσα λεπτομέρεια όλη αυτή την περιοχή και τους διαδοχικούς κατακτητές, φάσεις, όλα εκείνα τα πράγματα που πέρασε ο τόπος αυτός, καταγράφοντας το βιβλίο αυτό. Καταγράφεται όμως κάτι επίσης πάρα πολύ σημαντικό που έρχεται στο φως για πρώτη φορά και είναι πολύ σημαντικό, και δεν σας κρύβω ότι όταν αρχίσαμε αυτή την εκδοτική προσπάθεια είχαμε λογισμούς του αν πρέπει τελικά να μπούμε στη διαδικασία να δείξουμε αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν υποχρέωσή μας, διότι δεν πρέπει να αφήσουμε να κατευρωχθήσει η λύθη πράγματα που εμείς βρήκαμε στην παράδοση καταγεγραμμένα και που δυστυχώς στην προφορική παράδοση δεν υπήρξαν. Έτσι λοιπόν, ενώ έσβησαν κάποια πράγματα, κάποια άλλα φάνηκαν, θεωρήσαμε υποχρέωσή μας να παραδώσουμε ένα ντοκουμέντο στις επόμενες γενναίες, αφενός και αφετέρου. Ξέρετε, πρέπει, έλεγε και ο Γέροντας ο Μακαριστός Άγιος Παΐσιος, ότι είναι ανάγκη μας και υποχρέωσή μας και δεν πρέπει να ζούμε χωρίς την ευγνωμοσύνη. Εμείς αισθανόμαστε πολύ μεγάλη ευεργεσία στη ζωή μας το ότι μπήκαμε στην διαδικασία να διακονήσουμε τον Άγιο και είμαστε υποχρεωμένοι να καταγράψουμε αυτή την ευγνωμοσύνη. Θα δείτε εκεί, αν το ξεφυλίσει κανείς, την ιστορία της ανέγερσης του καθολικού. Θα δει κανείς τα θαύματα που καταγράφονται για πρώτη φορά, δηλαδή εμείς εκεί στο μοναστήρι δεν έχουμε ούτε κάποιο ιερό λείψανο ή κάποια θαυματουργή εικόνα, ούτως ώστε έτσι να πούμε τραβάει τον κόσμο. Επιτρέψτε μου τη φράση αυτή, αλλά είναι πολύ αληθινή, διότι πολλές φορές υπάρχει κάτι που χρησιμοποιείται, ας μου επιτραπεί, ως κράχτης. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο και ήταν βαθιά μας υποχρέωση να καταγράψουμε απλά, χωρίς απολύτως τίποτα άλλο, δεν είναι δικό μας έργο καθόλου, τίποτα από αυτά δεν είναι δικό μας έργο, να καταγράψουμε με πολύ απλότητα αυτό το οποίο βλέπουμε καθημερινά να γίνεται, να πραγματοποιείται και στον τόπο αυτό. Έτσι λοιπόν, από την εγκατάστασή μας και πέρα, καταγράφουμε τα θαύματα που στη δική μας αντίληψη έπεσαν, οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν να μας πούν αυτό που έχουν, και αυτό είναι κάτι για το οποίο φαίνεται για πρώτη φορά. Καθώς και ο βίος του Αγίου, που είναι έτσι με πολύ σαφήνεια από τις πηγές καταγεγραμμένος, θεωρούμε λοιπόν ότι είναι ένα βοήθημα πνευματικό, όχι μόνο λόγω της προσευχής, την παράκληση μπορεί να κάνει κανείς, αλλά διαβάζοντας πέντε γραμμές μπορεί έτσι να εμπνευστεί, ούτως ώστε στον αγώνα του το καθημερινό με περισσότερο κέφι να δουλέψει τις εντολές του Θεού. Και είχαμε μια εκδήλωση για την παρουσίαση αυτού του βιβλίου
που για μας επίσης ήταν πολύ μεγάλη ευλογία, διότι δεν περιμέναμε τόση μεγάλη προσέλευση κόσμου. Έγινε έτσι μια μεγάλη εκδήλωση στη Θήβα, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου. Βεβαίως παρουσία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη μας, ο οποίος έχει και μια εισήγηση. Την παρουσίαση του βιβλίου έκανε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Σισανίου και Σιατής της κ. Παύλος. Μίλησε η κυρία Λούσκου, η φιλόλογος και ερευνήτρια που μας βοήθησε πάρα πολύ με τον σύζυγό της, τον κύριο Νικολιδάκη, στην έρευνα, την ιστορική έρευνα. Πρέπει να πω κάτι που ελπίζω να μην κουράζω και μακρηγορώ, αλλά ξέρετε, έχουμε πολλούς τομείς να ψάξουμε. Τη λαογραφία, την αρχαιολογία, τη χριστιανική αρχαιότητα, πάρα πολλά πράγματα, τις παραδόσεις, τα τραγούδια, και όλα αυτά καταγράφηκαν και βρέθηκαν με έναν τρόπο πραγματικά θαυμαστό. Γι' αυτό λέω ότι θα ήταν αγνωμοσύνη να μην βγει ένα τέτοιο βιβλίο. Παρουσιάστηκαν λοιπόν αυτά όλα στην εκδήλωση εκεί. Συντονιστής ήταν ο πατέρας Σπυρίδων, ο Βασιλάκος. Παρουσία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών, κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος μίλησε πολύ εγκάρδια για το βιβλίο και γενικότερα για την παρουσίαση. Αλλά αυτό που έχει εμάς μας συγκίνησε πάρα πολύ, όλος ο κόσμος ξέρει ότι όπου υπάρχει Αγιώργης υπάρχει πολύ αγάπη. Τον αγαπούν πολύ τον Άγιο Γιώργιο. Και αν εμείς το είχαμε δει μία φορά στη ζωή μας, εκεί το είδαμε 100. Δηλαδή ήρθαν άνθρωποι να ακούσουν, να δουν ένα, πώς να το πω, καινούριο σημάδι που ταυτόχρονα είναι και πολύ παλαιό. Ότι ο Άγιος είναι εκεί. Είναι στη ζωή τους, είναι η παρηγορία τους, είναι η παραμυθία τους, και μας πολύ μας συγκινεί αυτό το πράγμα και μας δίνει λίγη έμπνευση, αν θέλετε, για να προχωρήσουμε λιγάκι και εμείς στο δικό μας αγώνα. Είναι ένας Άγιος, ο Άγιος Γεώργιος, που έρχεται από το παρελθόν. Δεν είναι αυτό που είπατε και συμφωνούμε, κάτι πρόσφατο, κάτι που θα μπορούσε να είναι κράχτης. Έτσι, είναι μια παλιά ιστορία ο Άγιος Γεώργιος και ο δράκοντας και τα θαύματά του. Παρ' όλα αυτά είναι αξιοπερίεργο στην εποχή μας που τρέχει και οι ρυθμοί είναι φοβεροί. Σε ταχύτητα, κάτι που δεν έχει συνηθίσει ο άνθρωπος, να γυρνάει πίσω στα παλιά και να ξεκουράζεται και να κουμπάει εκεί. Ναι. Φαίνεται ότι οι άνθρωποι έχουν τους λόγους τους που έρχονται και ακουμπούν αυτή τη στιγμή στο μοναστήρι σας και στον Άγιο Γεώργιο και παρηγορούνται. Μας είπατε ότι οι νέοι είναι πιο εύκολο να αλλάξουν μετά από την εμπειρία που αποκτήσατε με την επαφή μαζί τους, με την επαφή με το πίμνιο που έρχεται το μοναστήρι. Οι νέοι είναι πιο εύκολο να αλλάξουν, ενώ οι μεγαλύτεροι άνθρωποι έχουν πιο παγιωμένες τις αδυναμίες τους. Θα θέλαμε να σας ρωτήσουμε και να συμφωνήσουμε καταρχάς ότι έτσι είναι, αυτό το βλέπουμε στη ζωή. Αυτοί που έρχονται με τις οικογένειές τους, οι νέοι που φέρνουν και τα παιδιά τους τα μικρά, τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, τους βαραίνει περισσότερο στους ώμους αυτή την εποχή και έρχονται να σας πούν, γιατί ο κόσμος έχει πόνο και θέλει να τον βοηθήσει ο ιερέας, ο μοναχός, αυτός που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο τέλος. Να σας πω, ένα μεγάλο θέμα θα μπορούσε να πει κανείς είναι η οικονομική ανέχεια, αλλά προς έκπληξή μας δεν είναι αυτό το πρώτο του ζήτημα. Και ξέρετε, είναι πολύ σοβαρό αυτό που με ρωτάτε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα των ανθρώπων είναι οι σχέσεις. Οι σχέσεις χτίζονται πάρα πολύ δύσκολα, πάρα πολύ αργά, και αρκεί ένας σπινθήρας, ένα απλό νεύμα για να γκρεμιστούν. Νομίζω λοιπόν ότι οι άνθρωποι, το μεγαλύτερο πρόβλημα, και να μην πω πρόβλημα, να πω ο μεγαλύτερος πόνος των ανθρώπων είναι οι σχέσεις. Εκεί πρέπει να δώσουμε, έχω την εντύπωση, ως ποιμένες, το μεγαλύτερο μας βάρος. Διότι το φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας υπήρχε και θα υπάρχει όσο υπάρχει Εκκλησία. Η Εκκλησία όμως δεν σώζει από αυτό που έχει και δίνει, αλλά από αυτό που είναι. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν πράγμα να το συνειδητοποιήσουμε πρώτα για τον εαυτό μας εμείς,
Ξέρετε, να ένας άλλος λόγος που το μοναστήρι βοηθάει πάρα πολύ. Είμαστε κι εμείς άνθρωποι που ψάχνουμε, ή τουλάχιστον υποτίθεται ότι το κάνουμε αυτό, τον εαυτό μας και τις σχέσεις μας με το Θεό και τον αδελφό. Καταλαβαίνει λοιπόν κανείς ότι οι άνθρωποι έχουν εκεί πολύ μεγάλο πρόβλημα. Εκεί πονάνε πάρα πολύ, τα άλλα θα τα βρουν. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα ο άνθρωπος να ηρεμήσει, να βρει τον εαυτό του και να καταλάβει ότι ο διπλανός του δεν είναι ένας άλλος άνθρωπος. Είναι ίσως μία άλλη πτυχή του ίδιου μας του εαυτού. Είναι ο αδελφός μας που θα μας οδηγήσει στη σωτηρία, που τον χρησιμοποιεί ο Θεός για τη σωτηρία μας, και εμείς πρέπει να καταλάβουμε αυτή τη μεγάλη αλήθεια, ότι είμαστε όλοι μέλη εκ μέρους. Δηλαδή, είμαστε σώματα που ταυτόχρονα είμαστε στο σώμα της Εκκλησίας. Ο καθένας από εμάς έχει τις δυσκολίες του, τις αδυναμίες του, τον τρόπο που σκέπτεται και αντιμετωπίζει τα πράγματα. Δεν είναι απειλή ο άλλος για τη ζωή μας, όσο και αν αυτό φαίνεται ότι έτσι είναι. Έτσι λοιπόν έρχονται οι άνθρωποι, όχι μόνο τα ζευγάρια, που είναι πολύ δύσκολο να χτίσουν μια υγιή σχέση και να την παραδώσουν στα παιδιά τους. Αλλά μήπως δεν είναι το ίδιο για τους φίλους? Μήπως δεν είναι το ίδιο για τους ανθρώπους στον εργασιακό χώρο? Μήπως δεν είναι το ίδιο για τους ανθρώπους που βρίσκονται σε μια κατάσταση και δυστυχώς μέσα τους έχει κρυώσει η καρδιά του ενός για τον άλλον? Να, νομίζω αυτός είναι ο μεγαλύτερος πόνος. Και αν είναι μεγάλο το στοίχημα. Και εμείς δεν έχουμε καμία δυνατότητα από μόνοι μας να κάνουμε κάτι. Εμείς δεν είμαστε σωτήρες του κόσμου. Ο σωτήρας του κόσμου ήρθε, μας άφησε τις εντολές του, και εμείς πάνω σε αυτές προσπαθούμε και εμείς να πορευτούμε και τους ανθρώπους να συντονίσουμε. Αν και πώς θα το καταφέρουμε, ο Θεός το ξέρει, αλλά αυτή είναι μια μεγάλη αλήθεια. Αυτός είναι ο πόνος των ανθρώπων. Δεν έχετε άδικο. Αυτός είναι ο βαθύτερος πόνος, ναι. Και επιμέρους προβλήματα που δημιουργούνται, έτσι, από τις σχέσεις των ανθρώπων. Είναι διατεθειμένοι, γιατί σίγουρα εσείς εκείνη τη στιγμή θα δώσετε μια συμβολή στον αδερφό που έρχεται και σας ακουμπά έτσι το πρόβλημά του και σας λέει, να, εδώ είμαι. Η γυναίκα μου έτσι, ο άντρας μου έτσι, ο αδερφός μου έτσι. Όταν του λέτε δύο λόγια παρηγορητικά, τα θέλει, δηλαδή θέλει να βρει τη λύση? Γιατί έχω την αίσθηση καμιά φορά ότι θέλουμε να μας ακούσουν οι άλλοι, αλλά να, σαν να θέλουμε, σαν να τρεφόμαστε από αυτό το πρόβλημα. Πολύ μεγάλη αλήθεια. Ξέρετε, το μεγαλύτερο έτσι πρόβλημα του ανθρώπου είναι το παράπονο. Ο άνθρωπος πνίγεται στο παράπονο. Μεγιστοποιεί το πρόβλημά του, θεωρεί ότι μόνο αυτός έχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα, και οι άλλοι απλά δεν το καταλαβαίνουν, ας πούμε. Πολύ σωστά μου το λέτε και πρέπει να πούμε δύο λόγια πάνω σε αυτό. Εγώ δεν ξέρω αν τέλος πάντων υιοθετούν. Ξέρω ότι ακούν. Σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αν υιοθετούν κιόλας και μπει ο καθένας στην διαδικασία να δει την ευθύνη του, προσέξτε, όχι απλά να γνωρίσει την ευθύνη του, να την δει, να την καταλάβει και να μετανοήσει γι' αυτή, να μπει στην διαδικασία την ευλογημένη της μετανοίας, τότε νομίζω έχουμε καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή έλεγαν οι αρχαίοι ότι η αρχή είναι το ίμιση του παντός. Αν έχει συμβεί αυτό, έχουν μπει ήδη σε μια προοπτική. Ξέρω ότι ο Θεός αγαπάει πάρα πολύ τους ανθρώπους. Ξέρω ότι ο Θεός δεν έχει κάστες. Και ξέρω ότι αν ένας άνθρωπος έρθει με αληθινή αναζήτηση, έστω και λίγο να υπάρχει μια αλήθεια μέσα του, μπορεί να μην την ομολογήσει αμέσως. Αλλά αν όμως έχει διάθεση και την δει, θα βοηθηθεί πάρα πολύ. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν δυνατότητα να τη δουν, δηλαδή δεν θέλουν να δουλέψουν, δεν θα βοηθηθούν. Άρα είναι στο πόσο επιθυμούν να ξεφύγουν. Και πώς έρχεται κανείς. Από αυτό, βέβαια, το πρόβλημα. Ακριβώς. Από το βάρος που τους. Πολύ σωστά. Γιατί πολλές φορές, ας πούμε, έχουμε έτσι, θυματοποιούμε τον εαυτό μας ή με το θύμα και, έτσι, και ζω από αυτό, γιατί δεν έχω ουσιαστικά ζωή άλλη. Ή φαντάζομαι πόσο δύσκολο θα είναι άνθρωποι που έρχονται να θέλουν να ξεφύγουν από κάτι, από έναν άνθρωπο που δεν τους κάνει καλό. Και εκεί πρέπει να είναι δύσκολο να φεύγει και σώζου, που λένε, να
αποβάλουν την παλιά τους συνήθεια. Όλοι δυσκολευόμαστε εκεί. Προσέξτε, το είπα και πριν με άλλα λόγια. Είναι πολύ σημαντικό σε ένα πρώτο στάδιο να είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Δυστυχώς δεν έχουμε μάθει να είμαστε ειλικρινείς, γι' αυτό είπα ότι κρυβόμαστε πίσω από το παράπονο, από τη δικαιολογία. Αν όμως μπούμε στη διαδικασία έτσι λίγο ειλικρινά να δούμε τον εαυτό μας, θα δούμε αμέσως τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός έρχεται να δώσει στον άνθρωπο ό,τι έχει. Ο Θεός δεν κράτησε για τον εαυτό του κάτι. Ο Θεός επίσης δεν κατηγορεί τους ανθρώπους. Αν λοιπόν εμείς μπούμε σε αυτήν την αληθινή διαδικασία, με αλήθεια να δούμε τον εαυτό μας, με αλήθεια να αντιμετωπίσουμε τις αδυναμίες μας, με αλήθεια να ζητήσουμε τη βοήθεια από τον Θεό, θα το κάνει ο Θεός. Η θεραπεία είναι κάτι το οποίο αργεί ίσως, δηλαδή είναι σχολείο μιας ζωής. Σημασία έχει να μπει κανείς. Κάποτε θα τελειώσει. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη μία ζωή. Ναι. Και όσο κρατήσει, τόσο είναι. Μου κάνει εντύπωση, Γέροντα Σιλωάνε, κάτι που συμβαίνει με τους απλούς ανθρώπους που δεν είναι στην Εκκλησία, με την έννοια που την εννοούμε εμείς, και κάποιους σοβαροφανείς και ανθρώπους που φαίνονται ότι έχουν ευσέβεια, που είναι μέσα στην Εκκλησία. Μας λέει ένας ακροατής μας ότι εγώ δυστυχώς έχω τάση να βρίζω και θυμώνω, δεν ασχολείται μαζί μου ο Θεός, δεν ασχολούμαι κι εγώ με αυτά. Και μας κάνει εντύπωση πως αυτός ο άνθρωπος που έχει συνέστηση του τι κάνει, βρίζει, λαστιμά, θυμώνει, έχει συνέστηση και σου λέει πού να τον αγγίξω το Θεό εγώ έτσι βρώμικος που είμαι. Δηλαδή το καταλαβαίνει, το συναισθάνεται. Αυτό ναι. Ήταν από τηλεφωνική, μια συγκινητική εξομολόγηση του ανθρώπου. Και βλέπουμε με πόση ευκολία εμείς που έχουμε συνηθίσει αυτά τα πράγματα, τα της Εκκλησίας μας, τις εντολές ξανά και ξανά με τα χρόνια να τα παλεύουμε, και εμείς θυμώνουμε. Και εμείς μπορεί να, με τον τρόπο μας να βρίζουμε, δεν βρίζουμε ας πούμε έτσι, γιατί έχουμε μάθει και καλούς τρόπους. Ναι. Έχουμε και αυτό. Όμως κατά βάση ο θυμός μας την ίδια δουλειά κάνει. Όμως δεν έχουμε συνέστηση ότι είμαστε κοντά στο Θεό και είμαστε λίγο λερωμένοι και τσαλαπατημένοι. Κοιτάξτε, ο άνθρωπος που πραγματικά θα μπει στην διαδικασία της μετανοίας, ένα πράγμα που θα καταλάβει αμέσως είναι ότι ο Θεός είναι ταπεινός. Και μαζί με αυτό θα το καταλάβει οπωσδήποτε, είναι ότι ο Θεός δεν συχαίνεται. Όταν ο άνθρωπος είναι ταπεινός, όταν ο άνθρωπος ζει εν μετανοία, έχει αυτή τη διπλή θεωρία μέσα του. Δηλαδή από τη μία βλέπει ότι είναι πραγματικά ελεηνός άνθρωπος, από την άλλη ότι αυτόν τον ελεηνό άνθρωπο ο Θεός τον σώζει, τον ελεεί, δεν τον βγάζει από τη ζωή του. Αυτό λοιπόν οι άνθρωποι πρέπει πολύ καλά να το καταλάβουν. Το ζητούμενο, η δυσκολία με εμάς τους ανθρώπους είναι το εξής, η εξής. Και αυτό είναι μεγάλο ζήτημα πια στα πνευματικά. Ότι οι άνθρωποι ενώ δεχόμαστε την ευλογία και την άφεση των αμαρτιών από το Θεό, δεν την παρέχουμε. Και αν με αλήθεια μπούμε στην ζωή της Εκκλησίας, θα δούμε ότι ο Θεός, θέλω να το επισημάνω λιγάκι, επιτρέψτε μου να το πω έτσι λίγο πιο ζωντανά. Είναι πολύ σημαντικό για τον άνθρωπο αυτό που λέει να το εννοεί και να μην κρύβεται πίσω από έναν ευσεβισμό. Ότι δήθεν κατάλαβε ποιος είναι, ότι δήθεν είναι ελεηνός, αλλά αν του πει κάποιος είσαι ελεηνός, θα πάει να τον φάει, ας πούμε. Αν λοιπόν ο άνθρωπος ειλικρινά έχει μπει στη διαδικασία της μετανοίας, θα καταλάβει ότι όλοι οι άνθρωποι είμαστε το ίδιο άρρωστοι. Είναι ένα δώρο που δίνει ο Θεός για να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο ο ένας τον άλλον να καταλαγούμε ένας με τον άλλον, να ελεήσουμε ένας τον άλλον. Γιατί πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, αυτός ο άνθρωπος που λέτε ας πούμε ότι εγώ βρίζω, πώς θα πλησιάσω το Θεό, μπορεί να το λέει από παρέτηση, μπορεί να το λέει από αδιαφορία ή απλά να καταγράφει ένα γεγονός. Αν όμως δεν συμβαίνει αυτό και το πει αληθινά, τότε θα καταλάβει οπωσδήποτε ότι ο Θεός τον δέχεται, τον ακούει, τον ελεεί. Απλά ο Θεός περιμένει, αφού ακούει εσένα, και εσύ να ακούσεις τον άλλον.
ούτως ώστε στις διαπροσωπικές μας σχέσεις πια, αυτό που έλεγα πριν, που χτίζονται τόσο επώδυνα και αργά, αν αυτό κυριαρχεί, θα αγαπήσουμε ένας τον άλλον και δεν θα θεωρούμε ένας τον άλλον εχθρό μας. Αυτά είναι μεγάλα στοιχήματα, δεν λύνονται με το πάτωμα ενός κουμπιού, αλλά έχει σημασία να μπει κανείς σε αυτή τη διαδικασία, μεγάλη σημασία. Ο Θεός είναι εδώ, ο Θεός έχει πολύ, έχει σπλάχνα εκτιρμών και έλεγε ο Απεφραίμου Κατωνακιώτης που κράταγε και από τα μέρη μας, ο Θεός έχει σπλάχνα, σπλάχνα μητρικά. Πώς αγαπάει η μάνα το παιδί της και καλύπτει τα πάντα, το κάνει ο Θεός αυτό. Αλλά ο Θεός περιμένει και από εμάς να το κάνουμε. Γιατί αν δεν το κάνουμε, πώς θα το πω, δεν μπορούμε πια να αποκωδικοποιούμε τη χάρη. Ναι, και έρχεται στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή ότι και ενώ μπορεί ένας άνθρωπος να λέει κάτι τέτοιο και εκείνη την ώρα να είναι αδιάφορος, όπως είπατε, ή κάτι τέτοιο ή κάτι παρόμοιο, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει στην πορεία. Ναι. Έτσι, και να είναι, να ενδιαφερθεί λίγο πιο πολύ και κάτι να του δώσει ο Θεός και λίγο πιο πολύ. Δηλαδή, είναι στατικές οι καταστάσεις, ευτυχώς. Είμαστε εδώ, στους 91,2, στην Βιαϊκή Εκκλησία, στην εκπομπή Κενά και Παλαιά, με τον Γέροντα Σιλουανό και τον πατέρα μου εσύ εδώ κοντά μας. Θα επανέλθουμε πολύ γρήγορα για την ολοκλήρωση της εκπομπής μας. Προσπαθήσαμε να συνοψίσουμε τα ερωτήματά σας και να τα καταθέσουμε στο Γέροντα Σιλουανό. Μας μίλησε για πολύ σημαντικά θέματα. Κυρίως, να συνοψίσουμε, είναι οι σχέσεις με τους αδερφούς που μας παιδεύουν, μας κάνουν να πονάμε, μας πληγώνουν. Και το θέμα είναι πόσο θέλουμε εμείς να γίνουμε καλά, να επουλωθούν οι πληγές και να προχωρήσουμε. Αλλά αυτό δεν θα γίνει αν δεν το θέλουμε με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την ψυχή. Και απότερος σκοπός είναι να επικοινωνήσουμε με τον Θεό, να αγαπήσουμε τον Θεό και τους αδερφούς και τον εαυτό μας εν τέλει. Την ψυχή που έχουμε να παραδώσουμε και μία ζωή έχουμε για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, όπως είπαμε προηγουμένως με τον Γέροντα Σιλουανό. Το βιβλίο μας ρωτούν οι ακροατές μας, με τίτλο «Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μαυρωματίου», πού μπορούν να το βρουν στο μοναστήρι μας. Για πληροφορίες έχουμε το τηλέφωνο εκεί στο 2268-0-22789. Όσοι δεν προλάβατε να το σημειώσετε, το έχουμε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οπότε μπορούν να έρθουν και να σας επισκεφθούν. Άρα με την ευκαιρία, δεν είναι πολύ μακριά από την Αθήνα, πολύ κοντά. Πώς έρχονται ο δικός για αυτούς που τώρα άρχισαν να γράφουν. Είναι πολύ απλό. Από την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας βγαίνουμε στην δεύτερη έξοδο για Θήβε και πηγαίνουμε προς Λιβαδιά. Θα συναντήσουμε οπωσδήποτε την Αλίαρτο. Εκεί λοιπόν στην Αλίαρτο υπάρχει πινακίδα που το μαστήριο είναι μόλις 3 χιλιόμετρα από την πόλη της Αλίαρτο. Είμαστε ουσιαστικά πάρα πολύ κοντά. Και θα δείτε, είναι καταπράσινο το τοπίο, το περιβάλλον γύρω από το μοναστήριο. Εμείς ζηλεύουμε που μένουμε στις πολυκατοικίες της Τσιμεντένης, στον τόπο της καταδίκης εδώ στην Αθήνα, αλλά τουλάχιστον να έχουμε κάποιες μικρές ανάπαυλες και να δώσει ο Θεός κάποτε να φύγουν οι άνθρωποι, να πάνε στην επαρχία, να έρθουν κοντά στα μοναστήρια, να έρθουν έτσι κοντά στη κτήση που μας έδωσε ο Θεός, μακάρι. Γέροντα, σας ευχαριστούμε που ήσασταν κοντά μας και μας θέψατε για μία ώρα πνευματικά. Έτσι το πήραμε. Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε σε όλους καλή δύναμη.
Να είστε καλά, φίλοι μας, εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστούμε όλους εσάς που μας ακούσατε και μας τηλεφωνήσατε, μας στείλατε τις ευχές σας, ευχαριστηθήκατε τούτη εδώ τη συνομιλία, χαιρόμαστε γι' αυτό. Να είστε πάντα καλά, γεια σας.